κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της και δεν πρέπει να λείψει κανένας. Προσκαλούμε όλους τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους ναυτικούς. Πρέπει να έρθουν γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Θα πω και 5-10 πράγματα για τον τελευταίο νόμο που περάσανε για την κατάργηση, αλλά εντός εισαγωγικών εξάλληψη της προσωπικής διαφοράς, που παρασυρθήκανε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λυπούμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σαν συνταγματολόγος δεν κατάλαβε το τι υποκρύπτει αυτό το σχέδιο. Είναι 1000 πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Είναι για τις συντάξεις χειρίας του 50%. Είναι πολλά. Ακόμα και το μεταφορικό ισοδύναμο, ναι μεν περάσανε, αλλά έχει πάρα πολλά ψηλά. Εγώ ξέρω ανθρώπους που πρέπει να πάνε κάτω, είτε για ιατρικά είτε για οτιδήποτε, έχουν επιβαρυνθεί σε εισιτήρια. Οπότε δηλαδή δεν θα είναι μια γιορτή κοπή της πίτας, θα είναι μια ενημέρωση ουσιαστικά. Δυστυχώς εκεί μας έχουν αναγκάσει να θέμε να ευχηθούμε υγεία, ευτυχία, χαρά στους συναδέλφους και καλά ταξίδια σε αυτούς που ακόμα συνεχίζουν και ταξιδεύουν και πολύ εξημών, έχουμε και παιδιά στη θάλασσα. Αναγκαζόμαστε να διαμαρτυρηθούμε, να βγούμε έξω από τα ρούχα μας με αυτά τα οποία περνάνε εις βάρος των ναυτικών και ζητάμε μια κατανόηση αντί να τρέχουν για τις τράπεζες να πάρουν και τηλέφωνα κάποιους μεγάλους και να πούνε κράτη ρε παιδιά, προστατεύστε την ναυτιλία. Αυτοί μας κάμανε μεγαθύρια και είμαστε στην παγκόσμια σκηνή